διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητοί φίλοι, συγγνώμη για τη διακοπή, υπήρξε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, επαναλαμβάνουμε. Θα ήθελα απλά, μάλλον πριν προχωρήσουμε, ελεύθερα, μια και βλέπω ότι υπάρχει τρομακτικό ενδιαφέρον με τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του ΕΠΑΜ, ελεύθερα μπορούμε να τα συζητήσουμε και ζωντανά, όποιος ενδιαφέρεται, όποιος θέλει, στο τηλέφωνο 210-3428-676. 210-3428-676. Παιδιά ζωντανά, και όποιος νιώθει την ανάγκη, πώς θα το πούμε έτσι, να διαφωνήσει μαζί μας, κανένα πρόβλημα, και για να μην έχουμε το άσχημο φαινόμενο να είναι στο τηλέφωνο και να προσπαθεί να διαφωνήσει μαζί μας έχοντας εμείς το πλεονέκτημα του μικροφόνου και αυτό το μειονέκτημα της τηλεφωνικής συσκευής, εμείς καλούμε ελεύθερα να έρθει εδώ όποιος ενδιαφέρεται, και χωρίς προειδοποίηση, δεν χρειάζεται, στο στούντιο του ΗΡΟΗ Ελευθερίου Βενιζέλου 4 στον 4ο όροφο, και να συζητήσουμε ζωντανά πραγματικά το τι, ποιες είναι οι διαφωνίες, προβληματισμοί κτλ. Γιατί το βασικό στοίχημά μας είναι να πάμε μπροστά. Λοιπόν, και όχι να βράσουμε στο ζουμί μας. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ή αν να στείλετε το οποιοδήποτε email θέλετε στο μικρόφωνο dk@gmail.com. Λοιπόν, επειδή διάβαζα προηγουμένως λοιπόν μια αναφορά σε ένα ψήφισμα του ΕΠΑΜ που είναι από ένα φίλο στο Facebook, είδα τώρα ότι μου έχουν στείλει και ένα αντίστοιχο, το διαβάσω και αυτό στο email. Εκτιμώ τις οικονομικές, κύριε Καζάκη, λέει, εκτιμώ τις οικονομικές και ιστορικές σας γνώσεις. Μπορείτε να μου εξηγήσετε την άποψη σας σχετικά με το ψήφισμα του ΕΠΑΜ για το σημαντικό ρόλο της Ορθοδοξίας για την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία? Τι άλλο είναι οι θρησκείες εκτός από την οπισθοδρόμηση εξέλιξη του ανθρώπου? Αλήθεια υπάρχει στα αλήθεια ελληνικό έθνος? Να σας πω κάτι. Το πρώτο ζήτημα είναι το τι εγώ νομίζω για διάφορα πράγματα, είναι ένα θέμα. Το τι όμως νομίζει ο λαός είναι άλλο θέμα. Και η μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο τι νομίζω εγώ και στο τι νομίζει ο λαός έχει να κάνει με τη δημοκρατική μου ευαισθησία, δηλαδή με το δικαίωμά μου να υπερασπίζομαι αυτό που πιστεύει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ακόμη και αν δεν το πιστεύω εγώ. Πρώτον. Δεύτερον, σημαντικός ρόλος ορθοδοξίας. Παιδιά, με συγχωρείτε, μπορείτε να μου δείξετε ένα κοινωνικό κίνημα στην Ελλάδα ή επαναστατικό κίνημα στην Ελλάδα που να μην είχε και το θρησκευτικό σύμβολο της Ορθοδοξίας μαζί του? Γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα. Γκρουπούσκουλα και ομάδες που κατέγγελναν τη θρησκεία, ξέρω. Κοινωνικό κίνημα, μαζικό, λαϊκό, πλειοψηφικό κίνημα υπήρξε ποτέ? Γιατί εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί να φταίνουν οι ιστορικές μου γνώσεις. Πολύ ευχαρίστως να ακούσω κάποιο άλλο παράδειγμα. Αλλά δεν ξέρω κανένα κοινωνικό κίνημα που να μην ανέδειξε την Ορθοδοξία, να μην αναγνώρισε την Ορθοδοξία, τουλάχιστον ως επικρατούσα θρησκεία του ελληνικού λαού, στα επαναστατικά του προτάγματα. Και λέω στα επαναστατικά του προτάγματα, γιατί όλα τα επαναστατικά συντάγματα της Ελλάδας είχαν το επικρατούσα μαζί με την ανεξιθρησκεία. Όχι το γιαλατζή ανεξιθρησκεία των επόμενων συντάγματων, όπως και του συντάγματος του 1975, αλλά την πραγματική ανεξιθρησκεία, όπως την προσδιορίζε ο ίδιος ο Ρήγας. Αλήθεια, υπήρχε πιο επαναστάτης από το Ρήγα? Γιατί ο Ρήγας αναγνώριζε την Ορθοδοξία και την Εκκλησία και έδινε όρκο στο Θεό, ενώ ο ίδιος ήταν άθεος? Αλλά ο Θούριος ξεκινάει με το να δώσουμε όλοι όρκον στον παντοδύναμο, στο Θεό δηλαδή. Γιατί? Γιατί ήξερε με ποιο λαό έχει να κάνει επανάσταση. Δεν θα τον έκανε μόνος του, ούτε με εργολαβία. Δεύτερον, στην Παλιγκενεσία, ποιος από τις μεγάλες φυσιογνωμίες της επανάστασης, τους λαοπρόβλητους, δεν σας λέω αυτούς που μας ήρθαν φυτευτοί, ποιος δεν είχε στα επαναστατικά του προτάγματα το ζήτημα της επικρατούσας? Και να φτάσουμε στα δικά μας, πιο κοντά στα δικά μας. Εγώ ξέρω από τα διαβάσματά μου και από τα ακούσματα των παλιών ότι το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ δεν θα μπορούσε να είχε αυτό τον αντίκτυπο,
αυτή την πραγματική παλαϊκή στράτευση εάν δεν είχε κερδίσει το δάσκαλο και τον παπά. Διαβάζοντας και πρόσφατα τα απομνημονέματα του Παπανυπόμονου, κατάλαβα τι εννοούσαν οι παλιοί με αυτό το πράγμα. Οι παλιοί δηλαδή κομμουνιστές που μου λέγανε χωρίς το δάσκαλο και χωρίς τον παπά, κολοκύθια με τη ρίγανη, δεν υπήρχε περίπτωση ούτε ΕΑΜ να υπάρχει, ούτε πολύ περισσότερο Ελλάς. Γιατί, διαβάζοντας λοιπόν τον Παπανυπόμονο, κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει επιμελητία του Ελλάς, εάν δεν υπήρχαν οι παπάδες να στείλουν την εθνική αλληλεγγύη σε όλα τα χωριά. Γιατί οι παπάδες εξασφάλιζαν την επιμελητία, το αντάρτη, δηλαδή τη δυνατότητα να έχουν τρόφιμα, να μπορούν να υπάρχουν τα λιγοστά χρηματάκια που μπορούσαν να μαζέψουν από τα χωριά. Από πού θα τα μαζεύανε? Και ποιος είχε το κύρος εκείνο για να μπορέσει να τα μαζέψει εκτός από τον παπά? Και πώς θα μπορούσε να ξεσηκωθεί όλη η Ρούμελη και όλη η Θεσσαλία εάν δεν υπήρχε ο Κοζάνης, ο Μητροπολίτης δηλαδή, ο οποίος πάνω σε ένα άλογο συνοδεία δύο ανθρώπων να γυρίζει όλα τα χωριά και να κηρύσει, να κάνει το κήρυγμά του πολιτικό και να λέει τη στράτευση στον αγώνα διαμέσου του αντάρτικου στις πλατείες και στο εκκλησίασμα. Ο Κοζάνης το έκανα ως δεσπότης. Και επειδή είχε ακριβώς αυτό το κύρος και μέσα στον κλήρο, αλλά και μέσα στους λαϊκούς, είχε αυτή τη δυνατότητα. Αν δεν υπήρχε, και δεν το λέω εγώ, το λέει η ιστορία, όσοι είχαν μαρτυρίες, και μάλιστα έλεγε σε κάποια στιγμή ο Άρης στα παλικάρια του, κοιτάξτε να δείτε. Μία δική του, έλεγε του δεσπότη Κοζάνης, μία δική του περιοδία είναι όσο 40 μάχες του Ελλάς. Αυτό έλεγε ο Άρης. Προφανώς εμείς είμαστε πιο επαναστάτες από τον Άρη. Για να μην αναφέρω και ξένα παραδείγματα, όπως για παράδειγμα ο Τσεκεβάρα, είναι γνωστός θρησκόληπτος ο Τσεκεβάρα, ο οποίος φωνάζοντας και παλεύοντας για την πάτρια Ομουέρτε, όπως έλεγε ο ίδιος, αναγνώριζε το ρόλο της απελευθερωτικής θεολογίας της δικής του εκκλησίας. Τι ήταν, παλαβός? Παλαβός, όχι. Ήταν γηγενής επαναστάτης, δεμένος με τις παραδόσεις ενός λαού. Διαφορετικά δεν μπορεί να τον εκφράσεις. Και το λέω γηγενής με την έννοια ότι κάθε λαός δεν θύεται όπως το φύκι στη θάλασσα ή πώς το λένε, το ραπανάκι στην, ή το βλήτο στη γη. Έχει παραδόσεις, έχει ιστορία, και μέσα από τις παραδόσεις και την ιστορία καταγράφεται η ιστορική του κοινωνική συνείδηση, με βάση την οποία ξεκινάει και μπορεί να αγωνιστεί έχοντας αυτά τα όπλα. Δεν έχει άλλο τρόπο. Με αυτή την έννοια υπάρχει αυτό το ψήφισμα, ανεξαρτήτως ποια είναι η δική μας αντίληψη για τη θρησκεία, ποια είναι η δική μας αντίληψη για τον τρόπο που θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε αυτά. Και κάτι άλλο. Εγώ, επειδή εγώ θεωρώ ότι τον εαυτό μου, ότι τιμώ και θεράπομαι, πώς το λένε το αρχαιοελληνικό, γιατί δεν θέλω, είναι ντροπή για μένα να πω για μένα ότι είμαι μαρξιστής, γιατί δεν μπορεί ο Μάρξ ο ίδιος να λέει ότι αν είσαστε εσείς μαρξιστές, εγώ δεν είμαι μαρξιστής. Να λέω εγώ σήμερα ότι είμαι μαρξιστής σε αυτόν τον κυκαιώνα ηλίθιου μαρξισμού που υπάρχει και άθλιου μαρξισμού. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι προσπαθώ στο μέτρο του δυνατού να είμαι όσο πιο, να μπορώ να αξιοποιώ αυτά που είχε σαν πάρ καταθήκη αυτός ο μεγάλος διανοητής και επαναστάτης, στο βαθμό που μου επιτρέπει η πραγματικότητα και η δυναμική δυνάμεις μου. Ο Μάρξ δεν είπε ποτέ ότι είναι οι θρησκείες, πώς να το πω, πιστοδρόμηση. Αυτά τα λέει ο υπεριαλισμός, ο κοσμοπολιτισμός, οι εκπρόσωποι της αυτοκρατορίας και του οικουμενισμού. Ο Μάρξ είπε το εξής, είπε για το όπιο των λαών, αλλά επειδή η ηλιθιότητα και η αγραμματοσύνη πολλών το όπιο το αντιλαμβάνονται με τη λογική της εξαρτησιογόνας ουσίας όπως το έχουμε σήμερα, δεν το εννοούσε με αυτή την έννοια. Γιατί αν διαβάσετε παρακάτω, αμέσως στην επόμενη σειρά, λέει η θρησκεία είναι ο καημός του κατατρεγμένου. Άρα το όπιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια να απαλύνει τον πόνο του. Ο καταπιεσμένος
Αυτό είναι ήταν η θρησκεία. Έτσι γεννήθηκαν οι θρησκείες. Βεβαίως και δημιουργούν κοινωνικές ηθικές, οι οποίες δημιουργούν, πως τον προσυδειάζουν σε όχλο, στο βαθμό που δεν στρατεύονται στους αγώνες, εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες των λαών ή των κοινωνικών τάξεων. Γιατί ο χριστιανισμός γεννήθηκε ως τέτοιος. Γεννήθηκε ως με ένα μαζικότατο παλαϊκό, είναι λάθος ο όρος, ας πούμε, πανκοινωνικό κίνημα ανατροπής της καθιστικής τάξης πραγμάτων, όπως ακριβώς διαμορφωνόταν εκείνη την εποχή, με όλα τα ιστορικά του όρια. Γι' αυτό και διαβάζοντας προσεκτικά τα θρησκευτικά κείμενα του 1ου αιώνα, κατά κύριο λόγο, μετά Χριστό, των χριστιανών, θα δείτε τέτοια επαναστατικότητα, τέτοιο διευολισμό της κοινωνικής κατάστασης, της καθιστικής τάξης εκείνη την εποχή, που πραγματικά εύστοχα ο Έγγελς στην ιστορία του, για την καταγωγή του, στην ιστορία του χριστιανισμού, προσυδειάζει ή συγκρίνει τις απαρχές του χριστιανισμού σαν ένα μαζικό κίνημα με τις απαρχές του κομμουνισμού σαν, και αυτό σαν μαζικού κινήματος ή του εργατικού κινήματος. Και έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία βεβαίως, αλλά μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν αυτές οι κοινότητες στον βαθμό που όμως διατηρούμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Γιατί είμαστε τόσο, μα τόσο με παροπίδες? Τι σόι δημοκράτης είναι αυτός που λέει ότι θα επιβληθεί η δική μου άποψη, όταν ολόκληρη η πλειοψηφία, μια μεγάλη πλειοψηφία, λέει όχι, εγώ θέλω να πιστεύω. Γιατί, ποιος είμαι εγώ? Και βέβαια, Δημήτρη, να πούμε εδώ ότι εννοούμε για τους λαϊκούς παπάδες, δεν εννοούμε για την εξουσία, την ιεραρχική. Ναι, τη δεσποτοκρατία. Έτσι, τη δεσποτοκρατία. Ναι. Αλλά και πάλι αυτό είναι υπόθεση της Εκκλησίας και των πιστών της. Mm-hmm. Το μόνο που πρέπει να γίνει είναι πρώτον να υπάρξει διαίρεση του κράτους από την Εκκλησία, δηλαδή δεν μπορεί το κράτος να χρησιμοποιεί την Εκκλησία, ούτε η Εκκλησία το κράτος, με κανένα τρόπο αυτά τα πράγματα, και έτσι η ίδια η Εκκλησία να γίνει υπόθεση των πιστών της, ώστε ο δεσπότης, ο Μητροπολίτης, ο Ιεράρχης, να το πούμε έτσι, να είναι υπόθεση τόσο του κλήρου όσο και του χριστεπώνυμου πλήθους. Έτσι πρέπει να εκλέγεται, έτσι όπως ακριβώς είναι στην παράδοση της Εκκλησίας. Είναι η μόνη συνταγματική παρέμβαση που οφείλει να κάνει η ελληνική πολιτεία σε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα είναι η υπόθεση των πιστών. Να ζει από τους πιστούς και όχι από δημόσιο κορβανά ή οτιδήποτε. Έτσι πρέπει να γίνει. Και εγώ ξέρω ότι, αν θέλετε, η αληθινή Ορθόδοξη, γιατί υπάρχουν και ορισμένοι γιαλατζοί που μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία ως τελέχη επιχείρησης, έτσι, όπως πηγαίνει κάποιος στο κόμμα για να πάρει κομματιά δημιστία, έτσι μπαίνουν ορισμένοι και γίνονται ιεράρχες για να τα κονομάμε χοντράκια από 40 πάντες. Λοιπόν, αλλά λέω, είναι όλοι στρατευμένοι σε αυτή τη λογική. Στη λογική δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρχει το κράτος με την Εκκλησία ένα πράγμα. Δεν πάμε σε αυτές τις λογικές. Και κάτι επιπλέον. Έτσι για την ιστορία, για όσους θέλουν να ξέρουν πραγματικά ιστορία, όπως τουλάχιστον την καταλαβαίνω εγώ, και αν μου πείτε ότι έχω κάνει λάθος, πολύ ευχαρίστως. Να το συζητήσουμε δηλαδή. Αυτοκρατορίες δεν υπήρχαν μόνο, ή απολυταρχίες να το πούμε έτσι, δεν υπήρχαν μόνο ελαίο Θεού. Απολυταρχικά καθεστώτα και μάλιστα απίστευτα τυραννικά και αιματοβαμμένα υπήρχαν και ελαίο Θεού και ελαίο λαού, folk, και ελαίο προλεταριάτου. Άρα το βασικό μας ζήτημα είναι να υπάρχει πραγματική δημοκρατία. Δημοκρατία που να μπορεί ο καθένας να αυτοπροσδιορίζεται όπως αυτός νομίζει και να αυτοδιατίθεται όπως αυτός νομίζει καλύτερα, χωρίς κανέναν περιορισμό και βεβαίως χωρίς κανέναν δερβέναγα. Βεβαίως υπό τον βασικό όρο ότι δεν προσβάλλει ούτε αμφισβητεί τα δικαιώματα συνολικά μέσα στην πολιτεία των πολιτών. Αυτό είναι μια θεμελιώδης κατάκτηση του ελληνικού πολιτισμού, υπάρχει από την αρχαιότητα. Επιβεβαιώθηκε μετά τη Γαλλική Επανάσταση και σήμερα βρίσκεται στο κυνηγητό της παγκόσμιας νέας τάξης πραγμάτων. Θα το αρνηθούμε αυτό? Εγώ από ό,τι θυμάμαι, από το πρώτο πρόγραμμα κομμουνιστικό πρόγραμμα που υπήρχε, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας, με τα αιτήματα του Κομμουνιστικού Κόμματος, το 1843 το είχε συντάξει ο ίδιος ο Μάρξ, έλεγε πλήρης θρησκευτική ελευθερία
το κράτος εγγυάται τον τρόπο, όχι μόνο το να πιστεύεις, αλλά και τον τρόπο να πιστεύεις, όπως και την ελευθερία του προσελητισμού. Πλήρης ελευθερία. Ποιοι είμαστε εμείς που θα αρνηθούμε στην πλειοψηφία να αυτοπροσδιορίζεται, και μάλιστα με το ζήτημα της επικρατούσας, που ήταν στα επαστατικά προτάγματα όλων των κινημάτων, θα τρελαθούμε? Όποιος, στο όνομα οποιασδήποτε αντίληψης ή ιδεολογήματος ή ιδεοληψίας, αρνείται το δικαίωμα στην πλειοψηφία να αυτοπροσδιορίζεται, και μάλιστα στην πλειοψηφία, τότε προετοιμάζει δικτατορίες ή απολυταρχίες. Και σας είπα, απολυταρχικά καθεστώτα, βαθιά τυραννικά, είχαμε και στο όνομα ελαίου Θεού και ελαίου λαού και ελαίου προλεταριάτου. Έλεος να μην ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις λογικές. Να το πούμε έτσι, εγώ θα ήθελα σε μια νέα Ελλάδα να υπάρχει ένωση αθέων. Γιατί όχι? Αλλά όχι να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για αυτά τα ζητήματα. Ούτε να δημιουργείται εμφύλιος πόλεμος σε αυτήν την ιστορία. Ούτε το να αναγνωρίζει ένα αυριανό δημοκρατικό σύνταγμα της Ελλάδας την επικρατούσα θρησκεία των Ελλήνων πολιτών αντιφάσκει με το να υπάρχει ένωση αθέων. Έλεος. Τρελαθούμε δηλαδή. Στο βαθμό που και οι δύο είναι Έλληνες πολίτες που υπερασπίζονται το δικαίωμα των Ελληνών πολιτών να συγκροτούνται σε ελληνική ανεξάρτητη και εθνική πολιτεία, στο βαθμό που πραγματικά υπερασπίζονται τα συλλογικά δικαιώματα ενός λαού. Και τέλος, υπάρχει μια πολύ γνωστή θεωρία, μας τη γέννησαν τα αμερικανικά πανεπιστήμια. Πρώτος την πλασάρισε και μετά τη χρηματοδότησαν αβέρτα κουβέρτα το αμερικανικό κράτος, αλλά και ευρύτερα το σύστημα. Πληρώθηκαν απίστευτα ποσά για εκατομμύρια διδακτορικά για να μας πλασαριστεί σαν θέσφατο η θεωρία των imagined communities. Άντερσον, τι θέλει να πει αυτή η θεωρία? Ότι όλοι οι συλλογικοί αυτοπροσδιορισμοί, οι θρησκείες, τα έθνη και τα λοιπά, που είναι συλλογικοί αυτοπροσδιορισμοί, είναι imagined communities, δηλαδή κοινότητες φαντασιακές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία από αυτό το πράγμα. Μεγαλύτερη ηλιθιότητα. Ο κάθε λαός έχει τη δική του ιστορική διαδρομή, δημιουργώντας τις δικές του παραδόσεις, τον τρόπο με τον οποίο αυτό προσδιορίζεται ιστορικά σε κάθε συγκεκριμένη ιστορική εποχή. Και αυτό δεν είναι φαντασιακή αντίληψη. Είναι μια πραγματική ιστορική πορεία ενός ολόκληρου λαού. Αρνούμενος ή μεταθέτοντας τη συνείδησή του από την πραγματικότητα στο φαντασιακό πεδίο, στην ουσία του αρνείσε τον αυτοπροσδιορισμό και την αυτοδιάθεση. Γι' αυτό έχει γεννηθεί όλες αυτές οι θεωρίες, οι οποίες γέννησαν φασισμούς, παντοκρατορίες, απολυταρχίες και αυτοκρατορίες. Οι αυτοκρατορίες λέγανε πάντα ότι όπως ο τρόπος αυτοπροσδιορισμού του καθένα και αυτοδιάθεσης είναι imagine community. Το μόνο υπαρκτό είναι η δύναμη της εξουσίας για όλους αυτούς. Γιατί αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι τύποι που λένε ότι είναι φαντασία το έθνος. Γιατί αν δεν υπάρχει έθνος και είναι φαντασιακή θέσμηση, όπως λέει ο Καστοριάδης, ή φαντασιακή αντίληψη, τότε το μόνο υπαρκτό πραγματικό δεδομένο ποιο είναι? Η στιβαρότητα και το αδίστακτο της εξουσίας. Αυτή προσδιορίζει την ιστορία του ανθρώπου και αυτή αποτελεί το θεμέλιο λίθο της. Πάμε σε δύο αντιλήψεις. Γιατί αυτή η αντίληψη είναι ο θεμέλιος λίθος του φασισμού. Αλλά τι σου κάνει ο φασίστας, ο σύγχρονος φασίστας που παράγουν τα δυτικά πανεπιστήμια? Δεν στο λέει φάτσα φόρα, γιατί θα τρομάξεις. Η ανθρωπότητα πολέμησε τη βαρβαρότητα του φασισμού και έδωσε σε αυτόν τον αγώνα πάνω από 60 εκατομμύρια ψυχές. Ακούει φασισμό και απολυταρχία και τρελαίνεται. Οπότε τι είναι? Για να σου βάλουν τη λογική του φασισμού και μάλιστα του παγκοσμιοποιημένου φασισμού, τι σου κάνουν? Σου λένε ότι εσύ, πώς να το πούμε, δια της εισάτοπων απαγωγής. Τι σου λένε δηλαδή? Όλα τα άλλα δεν ισχύουν.
δεν ισχύει η δημοκρατία, δεν ισχύει το δικαίωμα να πιστεύεις και να αυτοδιατίθεσαι, δεν ισχύει ο συλλογικός αυτοπροσδιορισμός σαν έθνος, σαν λαός, σαν τάξη. Και επομένως, τι ισχύει? Αυτό που έλεγε ο συνταγματολόγος του ναζισμού Καρλ Σμιτ, η δυνατότητα της εξουσίας να επιβάλλει τη θέλησή της. Το καταλάβαμε αυτό. Αλλά δεν στο λένε φατσαφόρα. Σε πάνε από τον πλάγιο δρόμο. Γιατί τότε που σε πήγανε κατευθείαν, εσύ αντέδρασες. Η ανθρωπότητα αντέδρασε. Και έτσι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως εθνικό κίνημα, ως λαϊκό κίνημα, συνέτρεψε τον ναζισμό και την αντίληψη που είχε για την εξουσία. Όχι μόνο σαν ναζιστικό μόρφωμα εξουσίας, αλλά και σαν πραγματικότητα παγκόσμια. Τώρα στο φέρνουν από την πίσω πόρτα. Κάποιοι τύποι διανοούμενοι με πολλά λεφτά πληρωμένοι από τα δυτικά πανεπιστήμια που σου λένε, φίλε μου, εσύ δεν έχεις ταυτότητα. Είναι στη φαντασία σου η ταυτότητά σου. Και άρα αυτό που δεν υπάρχει στη φαντασία σου είναι ο βούρδουλας της εξουσίας. Άρα εσύ απέναντι στην εξουσία δεν μπορείς να έχεις παρά μόνο φαντασιακές αντιλήψεις. Δηλαδή στη φαντασία σου είναι τα δικαιώματά σου και αυτοπροσδιορισμοί. Και επομένως είσαι αδύναμος και τελείως έρμεο στο βούρδουλα της εξουσίας. Σε αυτό θα πάμε? Σε αυτή τη λογική? Γι' αυτό να προσέχουμε πώς και το τι προσδιορίζουμε. Βεβαίως για το φίλο που πήρα την αφορμή να πω όλο αυτό το λογίδριο, δεν του το χρεώνω προς Θεού, έτσι αλίμονο. Απλούστατα το προσδιορίζουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Μας το είπε κιόλας. Μας ρωτάει μάλιστα ότι, καλημέρα κύριε Καζάκη, θέλω να σχολιάσω το παραγάλο τραγικό ψήφισμα. Τραγικό είναι για αυτόν που δεν ξέρει ούτε ιστορία, δεν έχει αντίληψη σε ποια χώρα βρίσκεται και γιατί στρατεύεται. Για μένα το ψήφισμα αυτό, που δεν είναι ακριβώς έτσι όπως παρουσιάζεται, δυστυχώς δεν είναι αυτό το ψήφισμα που ψήφισε το 4ο συνέδριο του ΕΠΑΜ. Θα το δείτε στο κεντρικό μπλοκ του ΕΠΑΜ όταν αναρτηθεί. Νομίζω αν δεν έχει αναρτηθεί θα αναρτηθεί όσον ούπο. Λοιπόν, που για μένα για πρώτη φορά το ΕΠΑΜ αποκτά ή αν θέλετε υπογραμμίζει για πρώτη φορά, να το πούμε, είναι ένα μεγάλο άλμα στο ΕΠΑΜ, στην παλαϊκότητα του ΕΠΑΜ, με τον ίδιο τρόπο που υποστήριξε και θεμελίωσε την παλαϊκότητά του το ΕΑΜ. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν θα μπορούσαμε εμείς που υπερασπιζόμαστε, ο καθένας από εμάς, όχι όλοι όσοι είναι στο ΕΠΑΜ, αλλά ο υποφαινόμενος και αρκετοί άλλοι που υποστηρίζουμε και υπερασπιζόμαστε την παράδοση του, όχι του εμφυλίου, αλλά του ΕΑΜ, δεν θα μπορούσαμε να μην το δεχτούμε αυτό το ψήφισμα. Εντάξει, ο χριστιανός δεν είναι ο εχθρός. Ο τοκογλύφος είναι ο εχθρός. Ο κατακτητής είναι ο εχθρός. Μην τρελαθούμε. Εκτός και αν ο στόχος μας είναι να διαιρέσουμε τον κόσμο για να μην μπορεί να ενωθεί απέναντι στην κοινή απειλή. Αν είναι τέτοια αντίληψή μας, τι να κάνουμε. Δημήτρη, εδώ να πω κάτι τεχνικό. Επειδή κάνει διακοπές στο ηρωή.caster.fm, το Caster FM, μπορείτε εναλλακτικά να μας ακούτε και στο ηρωή.listentomyradio.com. Έχουμε εναλλακτική πηγή, επειδή δεν ξέρω, προκύπτουν κάποιες διακοπές στο πρόγραμμα του Caster, δεν ξέρω το λόγο. Δεν είναι τεχνικό δηλαδή, είναι από το Caster, γιατί από ό,τι βλέπω στο Listen to my radio η ροή είναι κανονική. Λοιπόν, και μια είμαστε και σε αυτό το μήκος κύματος, να διαβάσω και μια ακόμη. Είπαμε κιόλας, γιατί με ρωτάνε διάφοροι εδώ, είπαμε ότι αν θέλετε μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-34-28-676, 210-34-28-676, για να μπορέσετε να μιλήσουμε ζωντανά. Αντιρρήσεις, προβληματισμούς, οτιδήποτε. Καλησπέρα Δημήτρη, μας λέει ο φίλος ο Νίκος. Θα ήθελα την άποψή σου γιατί ο Χρήστος Ομίσιος, ένας αγωνιστός τέλος της ζωής του, σε συνέντευξη τηλεοπτική φάνηκε να αναθεωρεί τις απόψεις του περί Μάρξ αριστεράς και να αναφέρει στα πιστεύω του την αγάπη, τον έρωτα και βασικές αρχές ζωής που έχουμε όλοι λίγο πολύ ξεχάσει.
Τη συνέντευξη αυτή δεν την ξέρω και επειδή σέβομαι ιδιαίτερα το Χωνιντομίσιο, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι που δεν ξέρω. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να αναθεωρήσει ό,τι θέλει. Δικαίωμά του είναι. Συμφωνώ, εγώ διαφωνώ. Δικαίωμά του. Προσωπικά, επειδή από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90, προσωπικά έχω κάνει ένα μεγάλο αγώνα για να ξεκαθαρίσω τους λογαριασμούς μου με την αλλοτινή συνείδηση. Προσπαθώ και εγώ, πιστεύω μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, να εκδώσω ένα μικρό βιβλιαράκι, το οποίο είναι από τα γραψίματά μου όλης αυτής της περίοδου, που είναι ένα κενό, ένα ξεκαθάρισμα από την αλλοτινή μου συνείδηση. Να δείτε πώς εγώ προσεγγίζω το ζήτημα αυτό, χωρίς όμως να θέλω να σχολιάσω τις απόψεις κάποιου, ιδιαίτερα ανθρώπων οι οποίοι έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ιστορική πορεία αυτού του λαού. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε, σε ακούμε. Καλησπέρα Δημήτρη. Ναι. Ο Νίκος από το Παλιό Φάληρο. Ναι. Είσαι καλά? Όσο μπορούμε. Γιατί, εχθές είχαμε καλές εξελίξεις, αποχωρήσαμε από τη διαπραγμάτευση. Α, ναι. Εντάξει. Σώθηκαμε. Δεν το έμαθες? Ναι, το έμαθα, αλλά λέω δεν... Κοίταξε να σου κάτι. Εγώ γενικά κάνω μια κρυσάρα στο τι δέχομαι κάθε φορά. Και απορρίπτω τα περιτώματα, γιατί ξέρεις, όταν απορροφάς συνέχεια περιτώματα, δημιουργεί ένα πρόβλημα, αν θέλεις, συνολικά στη συγκρότησή σου σαν άνθρωπος. Το νευρικό σου σύστημα κτλ. Σωστό. Ίσως να είναι η πρώτη τελευταία πράξη του δράματος. Πρέπει να αρχίσει τώρα να γίνεται πολύ δραματικό το έργο και μετά να φέρουμε το υπόλοιπο, το τέλος του έργου, να φέρουμε το τέλος της παράστασης δηλαδή, που θέλουμε. Ως κυβέρνηση και δανειστές εννοώ. Βέβαια δεν και τηλεφώνησα για αυτό το λόγο. Τηλεφώνησα για να σας πω καταρχήν συγχαρητήρια για το περιοδικό. Έχω διαβάσει περίπου το μισό και έχει πάρα πολύ καλά άρθρα μέσα. Με ακούς? Ναι, ακούμε. Ωραία, γιατί κάποια στιγμή ήταν το απόλυτο νεκρό και λέω πως έλυσε η γραμμή. Και ιδιαίτερα με εξέπληξε το άρθρο, δεν θυμάμαι τώρα τον άνθρωπο που το έγραψε, αλλά επειδή το έχω μπροστά μου μπορώ να το δω. Και να σας πω, ο Αλέξης Ξυφαράς, η πολιτική επίγονη του Κικέρωνα και το ευρωπαϊκό New Deal. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Ναι. Μπράβο για την προσπάθεια. Όντως, ο Αλέξης είναι από τα καλύτερα παιδιά, από τους καλύτερους διανοούμενους που νομίζω έχουμε στη χώρα μας, αρκεί να δουλέψει πιο σκληρά και πιο πειθαρχημένα. Μ' ακούει τώρα ο Αλέξης και... Είναι εκεί. Όχι, δεν είναι μαζί, απλά ακούει, ξέρω ότι ακούει. Είναι στρατευμένος νέος. Δηλαδή κάνει τη θητεία του. Είναι μικρός σε ηλικία? Κάνει τη θητεία του τώρα. Είναι πετσιρικάς? Ναι. Εντάξει, έχει πολύ μέλλον, έχει πολύ δυνατό μυαλό. Εγώ έπαθα πλάκα με τον τρόπο προσεγγίσης του και όλα τα στοιχεία αυτά που παραθέτει. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι το εξής. Την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω την Πέμπτη ήταν, πάρε ένα παλικάρι εκεί, που είχατε στην αρχή με το Θέμη μια έτσι, διαπραγμάτευση, έλεγε 10 λεπτά, ο Θέμης έλεγε 5, τελικά μίλησε 25, σχεδόν 30, γιατί τα έβλεπα, το χρονομετρούσα, που σου είπε και σας έλυσε και στην κατάληξη σας έκλεισε το τηλέφωνο, γιατί δεν θέλατε να ακουστούν αυτά που έλεγε. Το θυμάσαι, φαντάζομαι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αν τώρα να συνοψίσω σε μια πρόταση και ένα ερώτημα στο κομμάτι αυτό που ήθελε να πει, αλλά τα είχε κάνει αχταρμά ο άνθρωπος στο μυαλό του. Ναι. Γιατί ήθελε να δείξει ότι είναι σε επίπεδο πολιτικής και οικονομικής φιλοσοφίας οι γνώσεις του. Ήταν ότι εγώ από αυτά που είπε, δηλαδή βγάζω ένα συμπέρασμα. Ποια είναι η θέση σου για την μετά ευρωεποχή στη χώρα μας, τις σχέσεις μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου? Ναι. Εγώ αυτό κρατώ από όλα αυτά που είπα, αν ήθελε να πει αυτά, και σου κάνω το ερώτημα αυτό. Ναι, εγώ δεν θέλω όμως να μπω σε αυτή την κουβέντα. Να σου πω για ποιο λόγο. Πρώτον αφορά, να το πούμε έτσι, είναι σαν να συζητάμε θεολογικά ζητήματα. Μόνο που τα θεολογικά ζητήματα αφορούν πολύ μεγαλύτερες πλειοψηφίες από αυτά που αφορούν τη σχέση κεφαλαίου εργασίας σε φιλοσοφικό επίπεδο. Mm-hmm. Με καταλάβεις τι θέλω να πω? Δηλαδή θέλω να κρατήσουμε ένα επίπεδο, τουλάχιστον στη δημόσια επικοινωνία, που να μπορεί να το καταλαβαίνει και ο πιο αστοιχείωτος. Γιατί τον αφορά άμεσα. Και πρέπει να καταλάβει τι τον αφορά άμεσα. Δεν θέλω να φεύγει κάποιος λέγοντας «Πω, πω, μόρφωσε, ο πούς, δεν κατάλαβα τίποτα».
Έτσι. Λοιπόν, θέλω να φεύγει με την εντύπωση. Πόρε διάολε, κοίτα επίπεδο, κατάλαβα τα πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό νομίζω, ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε την έννοια της γνώσης. Η έννοια της γνώσης δεν αφορά μια ελίτ. Αφορά τις πλατίδες μάζες. Γι' αυτό και μετά τη Γαλλική Επανάσταση, ή αν θέλεις και από την εποχή του διαφωτισμού ή της αναγέννησης, γιατί δεν μιλάω για την αρχαιότητα, μιλάω για την νεότερη εποχή, έγινε μεγάλη προσπάθεια να κοινωνικοποιηθεί η γνώση. Εμείς δεν μπορούμε να τη φτάσουμε ξανά σε μια ελιτίστικη, όπως για παράδειγμα η ερώτηση ποιες είναι οι διαλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στο ένα νόμισμα και στο άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν το γελιοποιούσα, θα νομίζει ο κόσμος ότι μιλάμε για... Τι μιλάμε τώρα, ας πούμε, για τον τρόπο περιστροφής του Άρη γύρω από τον ήλιο. Δηλαδή, και αυτό το καταλαβαίνει πιο εύκολα ο κόσμος, δηλαδή, από εμπειρίας. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι εμένα με ενδιαφέρει να καταλαβαίνει ο άνθρωπος πρακτικά, ο κάθε άνθρωπος, πρακτικά το ζήτημα. Και η απάντηση είναι εκεί. Και ρωτάω το εξής. Εάν κατορθώσουμε αυτά τα πράγματα για τα οποία λέμε, προτάγματα του ΕΠΑΜ, αυτά που έχουμε συζητήσει στα πλαίσια της, ποια θέση θα έχει η εργασία έναντι του κεφαλαίου? Ας απαντήσει ο καθένας μόνος του. Θα ενισχυθεί ή όχι? Και μάλιστα με αποφασιστικό τρόπο. Αυτό θα λήξει τη σύγκρουση ή αναμέτρηση σε ιστορικό-κοινωνικό επίπεδο της και του κεφαλαίου εργασίας? Όχι. Αλλά θα διεξάγεται από πολύ πιο καλύτερες θέσεις, με πολύ καλύτερους σχετισμούς υπέρ της εργασίας. Mm-hmm. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Από εκεί και πέρα, το πώς θα εξελιχθεί δεν είναι μόνο σήμαντο ζήτημα. Σωστά. Ο ίδιος ο Μάρξ έλεγε, όταν το ρωτάγανε τέτοια πράγματα, για πες μας την άποψή σου για τη δεύτερη μέρα. Δηλαδή, εντάξει, παίρνουμε την εξουσία. Μετά τη δεύτερη μέρα, τι θα γίνει? Και τους απαντήσω το εξής. Λέει, πώς είναι δυνατόν να λύσουμε μία εξίσωση όπου στους όρους της δεν περιέχει όλα τα στοιχεία για τη λύση? Δηλαδή, πώς μπορώ να μιλήσω για δεύτερη μέρα όταν δεν έχουμε λύσει το πρωταρχικό πρόβλημα? Πώς πάμε στην πρώτη? Σωστό. Αποστομωτική απάντησή σου. Δεν έχω να προσθέσω κάποια. Από εκεί και πέρα. Φιλοσοφικά, να το πούμε έτσι, ναι, μπορείς να κάνεις εικασίες, να διαμορφώνεις σκέψεις, υποθέσεις εργασίας, ναι, αλλά ποιον ενδιαφέρει? Πάρα πολύ λίγους. Όχι, δεν ενδιαφέρει κανέναν, ναι, αλλά ναι. Πάρα πολύ λίγους. Πολύ λίγους, και κάποιους που δεν έχουν οντότητα, δεν έχουν προσωπικότητα σαν άνθρωποι, μάλλον, και προσπαθούν να το παίξουν ψευτοδιανόμενοι της αριστεράς, και με αυτόν τον τρόπο. Όχι, ξέρεις τι, καλά, εγώ δεν θέλω να χρεώσω στο παιδί αυτό το τέτοια πρόθεση. Ναι, ούτε εγώ έλεγα για τον άνθρωπο, γενικά, ναι. Το λέω από εμπειρία. Υπάρχουν και τέτοια, αλλά υπάρχουν δυστυχώς νέοι άνθρωποι που μπήκαν σε αυτό το λούκι, δεν ξέρω αν είναι από την αριστερά ή από οπουδήποτε, αλλά δυστυχώς τα πανεπιστήμια μας είναι όχι μόνο τα δικά μας, έτσι προς Θεού, της κοινωνίας σήμερα, είναι τόσο τραγικά χαμηλού επίπεδου, που αναγκάζεται ένας κόσμος, για να ξεφύγει από το τραγικά χαμηλού επίπεδου γνώσης που παίρνει στα πανεπιστήμια, του φαντάζει η δογματολαγνία ορισμένων ως κάτι το απίστευτα φιλοσοφικό. Γιατί στην καθημερινή του πράξη στο πανεπιστήμιο, τι του κάνει? Τον εξειδικεύει σε τέτοιο βαθμό βλακείας, που του αφαιρεί την επιτελική γενική σκέψη, δηλαδή τη γενική θεώρηση που λέγεται θεωρία. Και έτσι, σαν αντιστάθμιση σε αυτό, πολλοί νέοι άνθρωποι συνάγουν ως θεωρία τον απόλυτο δογματισμό. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τη νεολαία σήμερα. Και γι' αυτό και σωστά λες, όταν έχουμε ανθρώπους σαν τον Αλέξη, νέα παιδιά δηλαδή, που κατορθώνουν και ξεφεύγουν από αυτό το δίπολο της εξειδίκευσης του ηλίθιου και της θεωρίας του δογματικού, έτσι, οφείλουμε να τα ενισχύουμε με κάθε τρόπο και να τους βοηθάμε με κάθε τρόπο. Γιατί είναι το μέλλον. Σωστά, συμφωνώ μαζί σου. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Βεβαίως. Γιατί άκουσα τώρα, δεν άκουσα από την αρχή την εκπομπή, μίλησες κάτι σχετικά με την πίστη και την εκκλησία, αλλά δεν ξέρω ποιο ήταν το θέμα και το ερέθισμα. Όχι, ένα ψήφισμα, να το πούμε, ένα ψήφισμα του συνεδρίου, mm-hmm. Που αναγνωρίζει την Ορθοδοξία και το ρόλο της στους αγώνες του ελληνικού λαού και του ελληνικού έθνους.
και ταυτόχρονα ζητά από την ηγεσία αφενός της Ελληνικής Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, να μην ξεπουλήσει την περιουσία της τοκογλύφους ή να την μην την εκμεταλλεύεται με ιδιωτελή κριτήρια, αλλά να, διαθέσει, να την έχει στη διάθεση του ελληνικού λαού αφενός και αφετέρου στον Ορθόδοξο κλήρο να παίξει το ρόλο του όπως ακριβώς υπήρχαν στις παραδόσεις του Παπαφλέσσα, του Αθανάσου Διάκου, του Παπανυπόμονου και τόσων άλλων. Αυτό ήταν το ψήφισμα. Μάλιστα. Τώρα κατάλαβα γιατί έκανες μίξη εκεί. Ωραία. Οπότε δεν θα σου κάνω το ερώτημα γιατί ξεφεύγει τελείως από το θέμα, να μην σας βγάζω εκτός θεματικής ενότητας της εκπομπής. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου δώσατε. Καλή και συνέχεια. Εγώ. Λοιπόν, μια φίλη μου έχει στείλει το λέει, μας λέει εδώ στο μήνυμα. Έχετε πει ότι πουλώντας lifestyle ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την εξουσία. Αφού ξέρετε λοιπόν τον τρόπο, εσείς πάτε κόντρα. Στην τελευταία προεκλογική ομιλία του ΕΠΑΜ, στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, είχα έρθει με τον ανιψιό μου που ήταν επικοινωνιολόγος. Μου είπε λοιπόν, θεία, εγώ θα ψηφίσω ΕΠΑΜ, αλλά με τέτοια εμφάνιση δεν έχετε καμιά τύχη. Ελάτε στο τώρα, επικοινωνιακά. Δεχτείτε τις συμβουλές τους. Κοιτάξτε να δείτε, να συμφωνήσουμε ότι όντως χρειαζόμαστε την συνδρομή ειδικών. Αλλά να μου επιτρέψετε, επειδή επικοινωνιολόγος δεν ήμουν ποτέ, αλλά επειδή τυχαίνει να πείθω μάζες πολύ περισσότερες και πολύ ευρύτερες σε πολυποικιλότητα, να εννοώ τελείως διαφορετικές μεταξύ τους ανθρώπους, πολύ περισσότερο από τον οποιοδήποτε επαγγελματία επικοινωνιολόγο, να μου επιτρέψετε να έχω και εγώ μία άποψη για αυτά τα πράγματα, χωρίς βεβαίως να υποστέλλουμε τη σημαία. Δηλαδή, εγώ αυτό που ξέρω και το ξέρω καλά, είναι ότι όταν θες να επικοινωνήσεις μία ιδέα με έναν κόσμο, επιλέγεις το ακροατήριό σου. Δηλαδή, το ακροατήριο δεν είναι γενικό και αόριστο, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, η κοινωνία δεν είναι ενιαία. Ούτε ο λαός είναι ενιαίος. Προσπαθεί να γίνει ενιαίος μέσω της προπαγάνδας και της μαύρης επικοινωνίας. Αυτό δηλαδή το τρόπο που ζούμε. Τι κάνει, προσπαθεί από την εποχή του Λεμπόν ή της κοινωνίας, της ψυχολογίας του όχλου. Προσπαθεί να μετατρέψει όλη την κοινωνία σε μια μάζα αδιευκρίνηστων κοινωνικών και πνευματικών χαρακτηριστικών ή οποιονδήποτε άλλων αυτοπροσδιορισμών. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Λοιπόν, έχουμε την επικοινωνία που μαθαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, όπου στην ουσία απευθύνεται στο μαζάνθρωπο, και υπάρχει και η επικοινωνία που απευθύνεται στον διακριτό άνθρωπο. Σε εκείνον δηλαδή που μπορεί να κατέχει ή να αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει γύρω του και μπορεί να προσλάβει το μήνυμα που μπορείς να το έχεις. Θα μου πείτε τώρα, το πετυχαίνουμε? Όχι. Έχουμε πολλά κενά, τρομακτικές ελλείψεις και πρέπει να δούμε. Αλλά δεν αποθυνόμαστε στο μαζάνθρωπο. Και δεν θα επιδεινθούμε ποτέ στο μαζάνθρωπο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό που κάνουν όλοι οι άλλοι. Γιατί? Γιατί εμείς δεν θέλουμε μαζάνθρωπους. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν συνείδηση το πώς στρατεύονται και τι αγωνίζονται. Τον καλούμε να κάνει απίστευτα πράγματα. Που η έννοια του μαζάνθρωπου ή της κοινωνικής ψυχολογίας του όχλου τον αποτρέπουν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ακόμη και στην επικοινωνία, την επιστήμη που φαντάζομαι ο ανιψιός σας έχει σπουδάσει, υπάρχει μια κατηγορία που λέγεται opinion leaders στην κοινωνιολογία. Οι opinion leaders είναι εκείνα τα κοινωνικά στρώματα τα οποία διαμορφώνουν τη λεγόμενη κοινωνική πρωτοπορία σε κάθε ιστορική περίοδο, σε κάθε ιστορική συγκυρία. Η κοινωνική πρωτοπορία είναι εκείνη που αντί να προσαρμόζεται στην κατάσταση, βγαίνει μπροστά για να προσαρμόσει την κατάσταση στις δικές σας ανάγκες και επιδιώξεις. Εμείς σε αυτήν πρωτίστως απευθυνόμαστε. Αλλά επειδή αυτή σήμερα δεν είναι οργανωμένη, δεν έχει συλλογική ταυτότητα και αναφορά, πρέπει να τη βρούμε περνώντας μέσα από το βόθρο της οχλαγωγίας και του μαζάνθρωπου που όπως το διαμορφώνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το επίσημο σύστημα εξουσίας. Και θα λερωθούμε. Εντάξει, κατανοητό, αποδεκτό. Αλλά εμείς σε αυτούς απευθυνόμαστε. Γιατί απευθυνόμαστε σε αυτούς? Όχι γιατί μας αρκεί μια ελίτ για να κάνουμε τη δουλειά,
αλλά γιατί ξέρουμε ότι η κοινωνική πρωτοπορία μπορεί να λειτουργήσει σαν βασική δύναμη ανατροπής στο βαθμό που πείθεται και μπαίνει μπροστά τραβώντας το μαζάνθρωπο από την κατάσταση του μαζάνθρωπου. Μόνο έτσι γίνεται. Μόνο έτσι γίνεται. Μπορούμε να βελτιώσουμε 40.000 φορές την εικόνα μας δια της αφίσας, του τρόπου επικοινωνίας κτλ. Αλλά αν χάσουμε την αυθεντικότητά μας στον τρόπο που μιλάμε και απευθυνόμαστε στον κάθε απλό άνθρωπο, στο γεγονός δηλαδή ότι κερδίζουμε τις μάχες μας ή στο βαθμό που μπορούμε να κερδίσουμε τις μάχες μας γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο, τότε το χάσαμε το παιχνίδι. Εγώ θα ήθελα σας πω το εξής. Εάν ο ανιψιός σας πίστηκε ότι χρειάζεται ένα ΕΠΑΜ σε αυτή την ιστορία, ανεξάρτητα το ότι ψήφισε ή όχι, και μπορεί να μας βοηθήσει, πολύ ευχαρίστως να δεχτούμε κάθε βοήθεια. Αλλά για να μπορεί να βοηθήσει ένα κίνημα, θα πρέπει πρώτα να το καταλάβει. Να καταλάβει δηλαδή τι στο διάλογο είναι αυτό. Οι Ναζί κερδίσανε χρησιμοποιώντας τον Ούγκο Μπος, ο οποίος έραψε τις στολές τους. Και καθότι απευθύνονταν στο μαζάνθρωπο της εποχής, που ήταν και σεξουαλικά απίστευτα καταπιεσμένος ο Γερμανός της εποχής, έτσι πολύ όμορφα τον περιγράφει ο Βίλχελμ Ράιχ, κέρδισαν την εξουσία στο βαθμό που τους επέτρεψε η εξουσία, βέβαια, γιατί κανένα φασιστικό κίνημα ή ναζιστικό κίνημα δεν ήταν κίνημα, ρεύμα, να το πούμε έτσι, δεν μπόρεσε να επικρατήσει εάν δεν του το επέτρεψε η εξουσία, η κυρίαρχη εξουσία. Αυτό είναι το βασικό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Χωρίς τις λόγχες, χωρίς το κράτος έκτα της ανάγκης, φασισμός και ναζισμός δεν θα μπορούσε να υπάρξει σαν εξουσία. Έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα, πολύ ευχαρίστως, αν μπορεί να μας βοηθήσει, εδώ είμαστε ανοιχτοί στο να βοηθήσουμε. Όχι να προσαρμοστούμε όμως στις όποιες αντιλήψεις. Για να βοηθήσει ένας επιστήμονας στα ζητήματα, πρέπει να καταλάβει τι είναι αυτό που έχει, να το πούμε διαφορετικά με όλους, marketing. Για να πουλήσω κάτι, πρέπει να καταλάβω πολύ καλά τι είναι αυτό που έχω να πουλήσω. Το να πουλήσω κάτι που το έχει ήδη αποδεχτεί ο κόσμος και το απλά το κάνω αντίγραφο, είναι η μέγιστη αποτυχία στο marketing. Και σας το λέω, το έχω υπηρετήσει απανταχού του κόσμου. Το λέω, εντάξει, με ακρότητα, αλλά τέλος πάντων σε εταιρείες που εγώ διεύθυνα ή που ήμουν επικεφαλής, τέλος πάντων που υπηρέτησα σε πολύ ψηλά κλιμάκια, ο άνθρωπος που ερχόταν να μας πουλήσει την ιδέα του να γίνουμε μαρκετίστικα, να το πούμε, ήδη με τους άλλους, επικοινωνιακά έστω, ήταν ο πρώτος που έτρωγε την κλωτσά και έφευγε. Αυτός που ήταν επιτυχημένος στην επικοινωνία και στο μάρκετινγκ είναι αυτός που μπορούσε να διαμορφώσει να πουλήσει την ιδιαιτερότητα του προϊόντος και της εταιρείας. Αν αυτό το πράγμα το καταλάβουμε στο επίπεδο της κοινωνίας, των κοινωνικών διδαγμάτων και των πρωταγμάτων, ακόμη καλύτερα. Αυτός είναι ο πετυχημένος. Διαφορετικά είναι, πώς θα το πούμε, ο επαγγελματίας της σειράς. Της σειράς. Να μας επιτρέψετε να έχουμε και εμείς άποψη, να το πούμε έτσι, για τα ζητήματα αυτά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σε αυτήν τη φάση, στη φάση δηλαδή που βρισκόμαστε, δεν μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε τον πιτσιρικά του Φεντουτσίνο. Αν ήταν να γίνει αυτό το πράγμα, είχαμε τον τρόπο, τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά τον τρόπο, είμαστε πολλοί από εμάς πολλοί επαγγελματίες στη δουλειά μας, να το πούμε έτσι, και μέσα στην αγορά, αρκετά πετυχημένοι, ξέραμε τον τρόπο να τον κερδίσουμε. Εμείς θέλουμε αυτόν που διαμορφώνει, μπορεί να διαμορφώσει το άχυρο που έχει κατασταθεί στο μυαλό του παιδιού με το Φεντουτσίνο. Έτσι. Πάμε να πάρουμε και να αλλάξουμε τον κόσμο. Όχι να το μιμηθούμε. Έτσι. Απλά με καλύτερους όρους. Αυτά σαν σκέψεις περισσότερο. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τάχιστα. Λοιπόν, επιστρέφουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Οφείλω να ομολογήσω, μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης, αποχώρησε από τους Brussels, από το Brussels Group, από τις Βρυξέλλες, αφού την έδιωξαν οι δανειστές της. Ζήτω!
όποιος τραμπάκουλας από το Χάρι Κλίν μέχρι τον δεν ξέρω εγώ ποιο τραμπάκουλα έχουμε εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα, ζητοκράβγαζε γιατί έδιωξαν οι δανειστές την ομάδα και αυτοί οι κερατάδες, οι ψεύτες από το Μαξίμου, το εμφάνιζαν ως ηρωική αποχώρηση. Αφού κατέθεσαν καινούριο σχέδιο, το οποίο εμφανίζεται σήμερα στην Καθημερινή, το οποίο είναι χειρότερο από το προηγούμενο που είχε καταθέσει και οι δανειστές δεν το δέχτηκαν γιατί απαιτούν πλήρη συμμόρφωση σε αυτό το άθλιο κείμενο που έχουν καταθέσει. Έτσι έφυγε η ομάδα πίσω με τα βρακιά κατεβασμένα, με τα αυτιά χαμηλωμένα και αυτοί ξεφτύλες τραμπάκουλες εδώ μέσα που έχουμε το εμφανίζουν ως επιτυχία. Ρίξη! Κοίτα, άλλο να σε πετάνε με τις κλωτσές έξω και άλλο να σηκώνεσαι με το μέτωπο ψηλά και να λες μολόν λαβέ. Έχει το διάλογο επιτέλους δηλαδή. Συγγνώμη γιατί λέμε. Άι, από εδώ χάμω. Τους είπε ρε παιδιά, αν έχουμε το Θεό μας δηλαδή, βγαίνει επίσημα ο κύριος Βαρουφάκης και το λέω κύριο με όλη την ειρωνία που έχει αυτό το πράγμα για τον Έλληνα, γιατί ο Έλληνας ποτέ δεν μίλαγε έτσι με αυτό το φραγκό λεβαντίνικο ύφος. Κυρίως, κύριε, και αυτά τα αριστοκρατικά μας φέραν οι Φράγκοι. Μιλούσα στο πρώτο πάντα ένικο, γιατί αφού από την αρχαιότητα πάντα αυτό υπήρχε, αυτό το πράγμα, διότι έτσι ήταν το βασικό στοιχείο του ατόμου μέσα στη συλλογικότητα. Αλλά βεβαίως οι αριστοκράτες δεν μπορούσαν να μιλήσουν έτσι και έτσι μας μάθανε. Λοιπόν, ο κύριος Βαρουφάκης λοιπόν είπε σε μια υπερώτηση που έκανε ο δήμιος των δημίων των ελληνικών φορολογουμένων, ο κύριος Θεοχάρης, να δω πώς θα γλιτώσει αυτός από τον ελληνικό λαό, ειλικρινά δηλαδή. Θέλω να δω στο τέλος αυτού του δράματος πώς θα γλιτώσουν αυτοί οι τύποι. Πώς. Λοιπόν, και είπε ότι δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή, το Eurogroup, αντιμετωπίζει με όρους κάζους μπέλη την Ελλάδα. Και δεν σηκώθηκε ένας βουλευτής, ένας, να πει, όπα, στάκα, είσαι κυβέρνησή μου ρε κερατά. Και σου λένε οι άλλοι κάζους μπέλη, δηλαδή σου λένε τηλεσίγραφο πολέμου. Ξεκαθάρισέ το. Σε απειλούν με πόλεμο. Εάν σε απειλούν με πόλεμο, αλλάζουν τα πράγματα, μεγάλε. Αλλάζουν τα πράγματα. Εάν είναι φραστικό κάζους μπέλη, να το συζητήσουμε εσύ πώς απαντάς αυτό. Και γιατί δεν μου το φέρνεις εδώ, να το γνωρίζω κι εγώ και να σου πω εγώ πώς θα σταθείς εκεί μέσα. Εγώ ρε κερατά δεν είμαι που με εκπροσωπείς. Ποιον εκπροσωπείς, το σωρό. Να μας το πεις, τουλάχιστον το ξέρουμε. Ψηφίσαμε ένα αποπέδι του σώρο, ο οποίος έχει σαν αποστολή να διευκολύνει το σώρο. Να το ξέρουμε τουλάχιστον. Είπε κάζους μπέλη και δεν άνοιξε μύτη στην Ελλάδα. Κάποτε, πανά θεμάμαι, δικτάτορες της χώρας, φασίστες δικτάτορες της χώρας, έτρεμαν τον ελληνικό λαό όταν τους παρέδιδαν ξένες δυνάμεις τηλεσίγραφα. Έτρεμαν. Και έτσι έλεγα «Allons la guerre», όπως είπε μεταξύ σας, στον ομοειδεάτη, ομογάλακτο και φίλο του, Ιταλό, πώς το λένε, πρέσβη του Ιταλικού φασισμού, Γκράτσι. Δεν το ήθελε να το πει. Αν του επιτρεπόταν, λοιπόν, αν ήξερε ότι ο ελληνικός λαός είναι μαλακοπίτουρας όπως σήμερα και αν έχετε Βαρουφάκηδες και λοιπούς, δεν θα το έλεγε. Θα την πουλούσε την Ελλάδα όπως την είχε προετοιμάσει να την πουλήσει. Είχε προετοιμάσει να την πουλήσει διαλύοντας τις ενόπλες δυνάμεις, αφαιρώντας τις δυνατότητες εξοπλισμού της χώρας, αφαιρώντας τη δυναμική του ίδιου του ελληνικού λαού. Δεν πίστευε ο ίδιος, το λέει στο προσωπικό του ημερολόγιο, δεν πίστευε ο ίδιος ότι θα γινόταν αυτό το θαύμα. Θα πήγαινε ο λαός μπροστά και θα υπερασπιζόταν. Είχαν σχέδιο για μία εβδομάδα και στην πρώτη εβδομάδα θα είχαν παραδώσει την Άρτα και τα Γιάννενα και μετά θα ανοίγανε το δρόμο για την Αθήνα στους Ιταλούς. Αυτό ήταν το σχέδιό τους. Και ο ελληνικός λαός, μόνο αισθανόμενος ο δικτάτορας στον αφιένα του τον αέρα, την αναπνοή, την ανάσα του ελληνικού λαού, είπε όχι. Allons la guerre. Αυτό σημαίνει πόλεμος. Και τι ζητάγανε? Δύο δρόμους, δύο λιμάνια, ένα αεροδρόμιο.
Αυτό ζητάγανε. Όχι παραδώστε μας τα κλειδιά της χώρας που ζητάει η Μέρκελ. Υποθηκεύστε με και τετάρτης γενεάς, βιβλικής γενεάς, τα παιδιά σας, όπως ζητάει η Μέρκελ. Δεν τρεπόμαστε ρε. Δεν τρεπόμαστε ρε. Την ίδια ώρα, και ενώ γινόταν αυτό το ιστορία με τον Κάσιους Μπέλι, βγαίνει η ίδια η Μέρκελ και λέει, εάν δεν συμφωνήσει η Ελλάδα, δεν υπάρχει συμφωνία με την Ελλάδα, η Ελλάδα θα μετατραπεί σε νέο Κόσοβο, σε νέα Πρίστινα. Ποιοι, οι σφαγείς των Ιουγκοσλάβων, μας απειλούν ότι αν δεν υποταχτούμε στις απαιτήσεις τους, θα γίνουμε νέο Κόσοβο. Είδατε την κυβέρνηση να διαμαρτυρείται. Ξέρετε τι πρέπει να κάνει. Να στείλει, να καλέσει τον Γερμανό πρέσβη και να του πει ετοίμασέ τα όπως είσαι. Ετοίμασέ τα και φύγε. Αυτό έπρεπε να κάνει. Ζητώντας επίσημα από την γερμανική κυβέρνηση και προσωπικά τη Μέρκελ συγγνώμη και να αποσύρει πίσω τη δήλωσή της αυτή. Ξέρετε τι σημαίνει για ανεξάρτητο τυπικά κράτος σε οποιοδήποτε τυνηφίλιο να βγαίνει η ηγέτης ξένου κράτους και να λέει παραμύθια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ισλανδίας το 2009, βέβαια θα μου πείτε, αυτοί ήταν 320.000. Δεν ήταν 10 εκατομμύρια ρεμπεσκέδες. Άλλο η Ισλανδία, άλλο η Ελλάδα. Δεν είχαν τον Παπούλια, ούτε τον, πώς το λέμε, τον Μπάκι. Λοιπόν, τότε όταν άκουσε, ο ίδιος το λέει σε συνέντευξή του στους Foreign Affairs, λέει, όταν άκουσα τον Gordon Brown, τότε πρωθυπουργό της Βρετανίας, στη τηλεόραση να βγαίνει σε παγκόσμια αναμετάδοση και να λέει τελείωσε η Ισλανδία, χρεοκόπησε, τότε με πιάσανε τα διαόλια μου. Λέει, ποιος είναι αυτός που χρεοκοπεί μια ολόκληρη χώρα. Ανακοινώνει τη χρεοκοπία τη δική μας. Και βγήκε με δηλώσεις και τον έστειλε στο διάολο κοινός. Η δική μας. Πού στο διάολο είναι. Σου λέει η άλλη ότι αν δεν υποταχθείς αυτό που λέω εγώ και που ονομάζουν οι Ευρωπαίοι στη δική τους αργό συμφωνία, σου λέει θα σε κάνω Κόσοβο ή Πρίστινα. Και πού στο διάολο είσαι. Και ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά, τι λέμε τώρα, ζητοκραυγάζουμε, γιατί αποχώρησαν διαπραγμάτευση. Μα οι Ευρωπαίοι τους είπαν δεν διαπραγματευόμαστε. Τι θα κάνανε και να πίνουν καφέ. Θα ξεφτυλιστούμε και ξεφτυλιζόμαστε τελείως. Τι σημαίνει αποχωρώ γαμώτο. Τι σημαίνει αποχωρώ. Δύο πράγματα. Ή τους στέλνω στο διάολο και ετοιμάζω τη χώρα μου για να κάνω εναλλακτική. Είδατε πουθενά τέτοιο πράγμα. Το είδατε πουθενά. Κάποια κίνηση, κάποια δήλωση. Πουθενά τίποτα. Ή μου λένε, κοίταξε να δεις κάτι, αμάκια μου, ωραίο το χαρτάκι που έδωσες, αλλά πάρ' το, βάλ' το εκεί που ξέρεις και ξαναγύρισε πίσω στη διαπραγμάτευση με κάτι που θα δεχτώ. Αυτό τους είπαν οι Ευρωπαίοι. Και τι κάνανε ξεφτύλες οι δικοί μας. Σηκωθήκανε και φύγανε και γυρίσαν στην Αθήνα να ετοιμάσουν το νέο χαρτάκι αφού βάλανε το χαρτάκι το προηγούμενο εκεί που ξέρανε και που βολεύονται τόσα χρόνια με το να το βάζουν στο ίδιο σημείο και έχει γίνει και έχει τραβηχτεί, έχει ξεχυλώσει τελείως από τόσα που έχουν βάλει εκεί που ξέρουν που τα βάζουν. Λοιπόν, για να φτιάξουν το καινούργιο χαρτάκι και να το πάνε πάνω να το δεχτούν οι δανειστές. Αυτό θεωρείται στάση διαπραγματευτική. Επειδή ο κάθε τραμπάκουλας γελίος τύπος που βγαίνει έξω, πουλημένο το μάρι του κερατά, μας λέει ότι είναι ηρωική στάση. Ηρωική στάση είναι να σου τραβάει χαστούκι ο άλλος και να σου λέει, εσύ στο διάλογο φύγε ρε, που μου φέρνεις πρόταση εδώ μέσα. Πήγαινε, εσύ στο διάλογο φτιάξτε να, και, να τη δεχτώ και έλα πίσω να τη δεχτώ. Και αυτό είναι ηρωική αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις. Δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Δείτε στην καθημερινή που παρουσιάζει τι προτείνανε ξεφτύλες οι δικοί μας. Τι προτείνανε ξεφτύλες. Και τι απαιτούν οι δανειστές. Χειρότερα. Όσο πάμε και χειρότερα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει συμφωνία. Τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Θα το τραβήξουν μέχρι τέλος. Γιατί η στρατηγική των δανειστών είναι στραγγαλισμός. 10.200, πόσοι μας είπαν οι γιατροί που ήταν στο συνέδριο, 10.200 οι αυτοκτονίες. Η επίσημη τοποθέτηση από το ποιος ήταν ο πρόεδρος, πιανού ήταν, του Ελπής. Ελπής, ναι. Αφού αυτοκτόνησε ο ίδιος το γιος, βγήκε για ανακοίνωση 10.200 αυτοκτονίες. Λοιπόν,
αν δεν γίνουν 50.000 οι αυτοκτονίες και αν δεν φτάσουμε να χάνουμε ένα στους τρεις Έλληνες, είτε ως μετανάστη, είτε από θάνατο, δηλαδή από αίτια κοινωνικο-πολιτικά αίτια, γιατί έλλειψη, όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, οι δανειστές δεν πρόκειται να προχωρήσουν βήμα. Γιατί πρέπει να στραγγαλίσουν την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί, πώς θα το τροποκρατηθεί τόσο πολύ ο λαός, ώστε να δείχνει τα πάντα. Και βεβαίως τους διευκολύνουν απόλυτα οι σημερινοί κυβερνήτες. Απόλυτα. Απόλυτα. Γι' αυτό κιόλας δήθεν διαπραγματεύονται. Α, φεύγουμε τώρα. Μετά θα ξαναγυρίσουμε. Α, πεθαίνει ο κόσμος εδώ μεταξύ. Πεθαίνει. Και δεν λέω, ρε παιδί μου, εγώ τρελαίνομαι. Όταν τον είχα τον Βαρουφάκη στο Σύνταγμα, το ρώταγα. Μπορείτε να μου πείτε μέχρι πότε πραγματευόσαστε, ρε παιδιά. Εγώ αντέχω 15 μέρες μέσα στο Μηνιάτι τότε. Τώρα άστα. Λοιπόν, ο περισσότερος κόσμος τόσο αντέχει. Πόσο θα πάει η διαπραγμάτευση σας? Και τώρα τι κάνουν? Τα έχουν συμφωνήσει με τους δανειστές να εξαθλιώσουν τον ελληνικό λαό, να στραγγαλίσουν την ελληνική οικονομία ολοκληρωτικά, ώστε όταν θα έρθει το ξεπούλημα ολκής, η προσάρτηση της Ελλάδας στο νέο δημιούργημα του ευρωπαϊκού άξονα, όπως τον ονειρεύεται η Μέρκελ, ο Ολάντ και όλα τα παραπέδια τους, να είναι σαν φυσιολογική συνέπεια. Αυτό πάνε να κάνουν. Και μας το πουλάνε ως ηρωική στάση. Σαν δεν τρεπόμαστε. Το τι βρωμόξυλο χρειάζονται αυτοί που εμφανίζονται ως τραμπάκουλες, χάρη κλίν και χάρη μπλίν. Και άσε χάρη να μην χέσω. Λοιπόν, και μας εμφανίζουν ως ηρωική στάση. Στο διάλο, έχουμε σχαθεί με δάφτους. Λοιπόν, διαβάστε τι πραγματικά, πόσο τους ξεφτιλίζει ο διεθνής τύπος με το ότι παρουσιάζει. Το είπε και ο κ. Βαρουφάκης, λέει το χαλκείο των Βρυξελών. Φανταστείτε ξεφτύλα. Φανταστείτε ξεφτύλα. Υπουργός Οικονομικών και να καταγγείλει το χαλκείο των Βρυξελών. Ξεφτύλα. Είναι πιο ξεφτυλισμένοι από τους προηγούμενους. Τουλάχιστον οι άλλοι κρατάγανε κάποια προσχήματα. Εντάξει, βεβαίως, ξέρουμε τι κοστίζει για τα λοιπά. Δεν τους νοιάζει. Η πολιτική τους είναι κοινωνική αδιαφορία, πολιτική αδιαφορία, εθνική αδιαφορία. Δεν τους νοιάζει το έθνος, δεν τους νοιάζει η κοινωνία, δεν τους νοιάζει η πατρίδα, δεν τους νοιάζει ο απλός κοσμάκης. Να πεθάνουν όλοι. Και να τα οικονομήσουμε εμείς. Γιατί τσάμπα ήρθαμε στην εξουσία. Και επειδή εδώ πέρα έχουν να το κάνουν, θα το ετοιμάζουν το μέρος εδώ, το οικόπεδο, το χωράφι. Αυτό. Εδώ το ετοιμάζουν για να το παραδώσουν ως ονούπο. Γι' αυτό κιόλας χάνονται τα εθνικά χαρακτηριστικά της χώρας. Συγγνώμη, λέει, παιδιά, η περιφέρεια της Αττικής, η κυρία Δούρου, αυτή η κλέφτρα, αυτή που κανονικά ο εισαγγελέας πρέπει να την είχε χώσει για κακούργημα μέσα, αρπάζοντας τα ταμιακά διαθέσιμα και μάλιστα πριν την αντισυνταγματική τροπολογία που επέτρεπε να κάνουν αυτό το πράγμα από την κυβέρνηση, που κανονικά, εάν εγώ δεν τη δω πίσω από τις μπάρες, δεν υπάρχει περίπτωση να πεθάνω. Εάν δεν τη δω φυλακή αυτή να σκάβει και να σπάζει πέτρες, και να σπάζει πέτρες κυριολεκτικά για να μάθει επιτέλους στη ζωή του τι σημαίνει δουλειά, δεν πρόκειται να πεθάνω, θα βρικιολακιάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Να κλέψει το δημόσιο ταμείο και να την κοιτάμε και μπροστά στα μάτια μας. Μπροστά στα μάτια μας, γιατί τουλάχιστον οι άλλοι τα κλέβανε. Αλλά βρήκαν μόνο τον Τζογατζόπουλο. Οι άλλοι τα κλέβανε μυστικά. Και ξέρετε, αυτό που συμβαίνει με τον Τζογατζόπουλο, να μου τρυπήσετε τη μύτη, ειλικρινά σας το λέω, μεταξύ μας τώρα, έτσι. Εμείς μερικές και εκατοντάδες χιλιάδες που ακούμε, μεταξύ μας δηλαδή. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Πάω στοίχημα ότι ο Τζογατζόπουλος έκλεψε και τους κλέψαντες φίλους του. Γι' αυτό τον βγάλανε στον τάκο. Είναι τόσο μανιώδης κλέφτης, όπως όλοι οι πολιτικοί άλλωστε, που είτε θέλουν εξουσία είτε είναι στην εξουσία, που έκλεψε και τους κλέφτες φίλους του. Οπότε τσαντιστήκανε και λέγανε και είπανε σε κάποια στιγμή, δεν το ξέρω, φαντάζομαι, καλά ρε κεράτα, κλέβεις που κλέβεις τον κοσμάκι, κλέβεις το δημόσιο ταμείο, κλέβεις τα πάντα, να κλέψεις και εμάς. Και τον ρίστηλανε στον τάκο. Έτσι, εδώ μπροστά στα μάτια μας, η πρώτη φορέα αριστερά κατέκλεψε το δημόσιο.
κατέκλεψε το δημόσιο μπροστά στα μάτια μας. Και τώρα όσον ούπο θα σου πούνε συνταξιούχε, κόψτε τη σύνταξη. Γιατί τι να κάνουμε? Βεβαίως θα το χρεώσουν τους δανειστές. Και όχι στο ότι κατακλέψανε τα δημόσια ταμεία. Και δεν μπορούν να αναπληρωθούν αυτά. Οι κλοπές αυτές δεν μπορούν να αναπληρωθούν, όπως λέγανε εκεί πέρα. Εάν δεν τους δω όλους αυτούς πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, ειλικρινά δεν υπάρχει περίπτωση να πεθάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα στοιχειώσω εδώ πέρα. Άσε που. Εδώ είμαστε. Το 15 δεν θα είναι τυχερό για αυτούς. Δεν θα είναι τυχερό για αυτούς και δεν εννοώ μόνο πολιτικά. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση έχουμε βρεθεί. Και μιλάμε τώρα για ανοησίες. Η διαπραγμάτευση πάει καλά. Όχι, εμείς κάναμε ρήξη. Σιγά ρε φίλε. Σιγά ρε φίλε. Γιατί τη μόνη ρήξη που ξέρω ότι έχετε κάνει είναι η ρήξη χιαστού. Άιστα διάλογο δηλαδή. Λοιπόν, μας έχετε πρίξει. Σου λέει ο άλλος, θα σου κάνω την Κόσοβο τη χώρα. Και λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πείτε το πιο δυνατά να τρομάξει ο κακομοίρης ο Έλληνας, ο Μαλακοπίτουρας. Ο οποίος με έχει εμένα σαν κυβερνήτη, γιατί όταν ο παππούς μου είχε το δικτάτορα από πάνω του, από πάνω του, και μάλιστα ξεγυρώταν και έλεγε, όχι ρε κερατά, δεν θα είσαι στην δικτάτορα. Και μάλιστα η μεγαλύτερη εξέγερση έγινε στην Κρήτη, στα Χανιά. Στα Χανιά, με τον στρατιωτικό διοικητή και άλλους προύχοντες μεγάλα ονόματα της εποχής, και λέει στο όνομα του βασιλιά να ρίξουμε τον. Τόσο καταλαβαίνανε για αυτοί, ας πούμε, στο όνομα του βασιλιά, δηλαδή αυτός που διόρισε τον δικτάτορα θα ρίξει τον δικτάτορα. Τέλος πάντων, τόσο γνωρίζε. Έτσι πιστεύανε τουλάχιστον εκείνη την εποχή. Αυτές είναι αυταπάτες που ήταν της εποχής τουλάχιστον, αλλά σε σχέση με τις αυταπάτες που έχουμε εμείς σήμερα, αυτές ήταν τίποτα. Εμείς έχουμε αυταπάτες ότι όσο πιο πουλημένο το μάρι είναι αυτό που μας κυβερνάει, τόσο καλύτερα θα περάσουμε εμείς. Υπάρχει χειρότερη αυταπάτη από αυτήν? Ο δικτάτορας έτρωμε τόσο πολύ τον ελληνικό λαό που είπε, που είπε όχι στους δικούς του. Και μπάρεσε να το εξηγεί ο ίδιος. Στην επόμενη μέρα κάνει, όχι μάλλον την ίδια μέρα, στις 28 Οκτωβρίου αν θυμάμαι καλά, γίνεται συνάντηση στην... στην εταιρεία ξένων ανταποκριτών, όπου εξηγεί στους δημοσιογράφους, Έλληνες και ξένους, γιατί είπε το όχι. Διαβάστε τη συνέντευξή του, υπάρχει δημοσιευμένη, υπάρχει. Και μάλιστα περιλαμβάνεται και στο προσωπικό του ημερολόγιο. Να δείτε το τρέμουλο που είχε για τον ελληνικό λαό. Και την πιθανότητα ο ελληνικός λαός να στρεφόταν τόσο, πώς να το πούμε, πώς το λέγανε εκείνη, αντικαθεστωτικά, που θεωρούσε ότι θα αποκτούσε εξουσία του Κουκουέ την εποχή εκείνη, δηλαδή. Ενώ το έχει διαλύσει ο ίδιος ο δικτάτορας της εποχής εκείνης με τον Μανιαδάκη. Δηλαδή, τόσο πράγμα. Δηλαδή, φαντάσου τρέμουλο που είχε απέναντι στον λαό. Έτσι. Τούτη εδώ. Τι να πεις, αυτή είναι χειρότερη από τον δικτάτορα. Χειρότερη. Για φαντάσου να είχαμε Τσίπρα με το τελεσίγραφο Γκράτσι. Όχι απλά δεν θα έλεγε όχι. Θα πολεμούσε με τους Ιταλούς. Γιατί ο διεθνισμός του αυτό πετούσε. Να περάσει με τους Ιταλούς, να πολεμήσει τους Έλληνες. Γιατί όπως μας έχει πει και η Αυγή, κάθε πρωί με την Αυγή, όπως λέμε κάθε πρωί με και μια κοτσιλιά, έτσι, ακριβώς το ίδιο. Μας έχει πει στην 28 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι πέρυσι, έγραψε ένας από το κόκκινο δίκτυο, κόκκινη μαλακία, δεν ξέρω τι είναι, κάτι τέτοιο πάντως, που έχουν εκεί μέσα. Κόκκινο πράσινο, πράσινο κόκκινο, πράσινο εμπριμέ, δεν ξέρω τι ακριβώς, κάποιος από αυτούς δηλαδή, ούτε που συχαίνομαι να αναφέρω ονόματα, ότι το όχι του ελληνικού λαού που διατρανώθηκε στο αλβανικό μέτωπο πρωτίστως με το θάνατο και το αίμα του Έλληνα εργαζόμενου, του Έλληνα εργάτη, του Έλληνα αγρότη, ήταν ένδειξη ξενοφοβίας. Κι όμως, το γράψανε. Και δεν βρέθηκε ούτε ένας να τον διαλωστήλει αυτόν που το έγραψε. Γι' αυτό σου λέω, αν είχαμε τον Τσίπρα τότε, θα πολεμούσαμε τους Ιταλούς. Διότι το ότι ανέβαινε οικειοθελώς και μάλιστα με τραγούδια και χαρές και ξυπόλυτος και όλα αυτά τα προβλήματα που είχε, δεν είχε άρβηλα ο ελληνικός στρατός. Γι' αυτό και έχασε το 1/3 σχεδόν της δύναμής του από κρυοπαγήματα. Λοιπόν, και χρειαζόταν η φανέλα του στρατιώτη, το τυράβανε από πίσω για να μπορέσει. Φανταστείτε τώρα στρατός οργανωμένος, έτσι, να έχει έλλειψη από υποδήματα και
στοιχειώδη, στολές και διαπράγματα. Να έχεις έλλειψη από πυρομαχικά και όλα αυτά τα πράγματα υπόλοιπα, σου λέει ο άλλος, δεν έχει πρόβλεψη, ας πούμε, είχε καθυστερήσει το πρόγραμμα και κάτι δυσανοησίες. Αλλά να μην έχεις από άρβυλα κάλτσες. Τι είσαι εσύ ρε, μιλάμε για ρεμπέτα σκέρι. Λοιπόν, και σε τέτοιες συνθήκες ανέβαινε πάνω και νικούσε. Και νικούσε παρά και ενάντια στους διοικητές των μεγάλων σχηματισμών, οι οποίοι την είχαν πουλήσει τη δουλειά, γιατί είχαν πάρει εντολή και με βάση το σχέδιο άμυνας της χώρας έπρεπε να υποχωρήσουν την πρώτη μέρα προς τα πίσω, και όλο προς τα πίσω, και όλο προς τα πίσω, και όμως οι κατώτεροι, ανώτεροι, κατώτεροι αξιωματικοί και ο Έλληνας φαντάρος έκανε τη μεγάλη διαφορά, όπως έλεγε και ο Κατσιμήτρος στα απομνημονέματά του. Λοιπόν, αλλά αυτό όμως, κατά τον κύριο Τσίπρα, και αυτά που υπογράφει σήμερα θα θεωρώταν εχθρική ενέργεια από τον εταίρο μας, από τους εταίρους μας στην Ιταλία. Διότι εταίροι ήμασταν και αυτοί. Εμείς είμαστε εταίρα μονίμως. Λοιπόν, οι εταίροι μας λοιπόν θα το εκλαμβάνανε ως, πώς θα το πούμε, ως εχθρική ενέργεια. Και έτσι ο κύριος Τσίπρας θα πολεμούσε μαζί με τους Ιταλούς. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό το πράγμα. Κοκορόφτερος, το φαντάζεσαι. Με κράνος κοκορεύτερου. Του πάει θαύμα και αυτό το σμικτό του φρυδιού με το κοκορόφτερο, ό,τι πρέπει. Άσε που κι αυτοί δεν φορούσαν γραβάτες. Πού το πας αυτό. Η στολή δεν προέβλεπε γραβάτες. Έτσι. Λοιπόν, και με κοντό παντελονάκια με ήταν αλπινιστής. Κούκλος. Λοιπόν, μέχρι να πουθάβεις και ένα δαβάκι απέναντί του. Και όπου φύγει, φύγει. Κλανομεντόλ. Που λέει ο άλλος μέγιστος της ξεπουλημένης άτυρας που λέγεται Λαζόπουλος. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα λοιπόν μας μάθανε ότι μπορούν αυτοί να μας απειλούν, ότι μπορούν να μας κάνουν Κόσοβο, μπορούν να μας κάνουν Πρίστινα, ανά πάσα στιγμή, έτσι. Και εμείς δεν μπορούμε να τους πούμε ούτε τίποτα, ούτε καν μια διπλωματική διαμαρτυρία, διότι θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια. Κατά τα άλλα, όλος ο συρφετός των ηλιθίων, χαρικλινικών ηλιθίων και άλλων των λοιπόν προβάτων κόκκινης βαφής τραμπάκουλα, λοιπόν μας λένε ότι αυτό είναι ηρωική και εθνική στάση. Είναι ρήξη. Βεβαίως. Λογοτομή είναι, δεν είναι ρήξη. Διότι δεν έχει μύες ο εγκέφαλος, από τουλάχιστον τελευταία γνωρίζω, εκτός και αν απέκτησε προσφάτως στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΑΝΕΛ. Λοιπόν, και έτσι δεν μπορεί να έχει ρήξη. Λογοτομή. Δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ, ρε ζαγάρια. Δεν ντρεπόμαστε. Η παράδοση της χώρας και μάλιστα μαχητή, που δεν έχει γίνει, δεν έχει τολμηθεί ποτέ παρά μόνο από τους δοσύλλογους και τους Quisling, να εμφανίζεται ως ηρωική στάση. Δεν ντρέπεστε, ρε ζαγάρια. Σαν δεν ντρέπεστε, και την ίδια ώρα συζητάνε και τους επιτρέπουμε. Προσέξτε, εδώ είναι το χειρότερο απ' όλα. Οι ιδανιστές επιχειρούν συστηματικά να δημιουργήσουν καθεστώς πανικού στην ελληνική οικονομία. Βεβαίως, τι μας σώζει? Μας σώζει το γεγονός ότι ο μέσος Έλληνας δεν έχει πλέον καταθέσεις. Το μόνο που έχει καταθέσεις είναι να του βάζουν το μισθό ή τη σύνταξη, όποτε και αν. Λοιπόν, οπότε τι να κάνει μπαγκράν, να πάρει τι? Το έχει φάει στο πρώτο 15ήμερο, ό,τι υπάρχει. Λοιπόν, να κάνει μπαγκράν, τι να κάνει, να πάρει τι? Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο. Μόνο αυτό το bang run μπορεί να κάνει. Ή μάλλον αυτό θα το πούμε bang run. Δηλαδή τρέχει και το χτυπά το κεφάλι στον τοίχο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτοί που έχουν τα λεφτά ήδη τα έχουν πάρει. Πάνω από 33-35 δισεκατομμύρια έχουμε απόσυρση κεφαλαίων. Ποιος το έκανε αυτό? Οι ίδιες οι τράπεζες. Πώς το κάνανε αυτές οι τράπεζες? Πηγαίνοντας και πιάνοντας τον κοσμάκι που έχει κοσμάκι. Κάποιος, όποιος είχαν λεφτά σε προθεσμιακούς, τους λέγανε ρε μαλάκα, θα τα αφήσεις τώρα μέσα, ξέρεις, πάμε για bail-in. Θα ξέρεις, θα γίνει control, capital control. Θες να τα βάλεις ένα αμοιβιάκι που έχω έτσι καραμινάντο, ωραίο, στο Λουξεμβούργο, που είναι και εγγυημένο, πάει ο μαλακοπίτουρα, σου λέει εγγυημένο είναι το τέτοιο, δεν έχει μάθει ότι αυτά που του λέγανε για εγγυημένα από την εποχή του χρηματιστηρίου του 98 αποδείχτηκαν φρούδες, ελπίδες και παραμύθια και σκουπιδαριό, και πήγε και βγάλε τα λεφτά του έξω. Άρα ποιος οργάνωσε τη φυγή των κεφαλαίων? Οι τράπεζες. Ποιες τράπεζες? Αυτές που ενισχύει το ελληνικό δημόσιο με εγγυήσεις του Έλληνα φορολογουμένου. Αυτές οι τράπεζες.
Πιάστηκε κανένας? Όχι. Είχαμε μόνο τον κύριο Σκουρλέτη που μας έλεγε και οφείλω να πω ότι οι τράπεζες είναι κακές. Ναι, τους έκανε στη μούρη κρέας. Κουβέντα για να πάρουμε μέτρα. Αντίθετα, τα ΑΦΕΚ το ένα μετά το άλλο για νέα ομολογιακά δάνεια των τραπεζών με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ζήτω η κερδοσκόπη. Την ίδια ώρα, ό,τι θέλουν να κάνουν οι ξένοι δανειστές λέγοντας όσο νούπο θα είναι capital control. Και αντί να βγει και να πει η ελληνική κυβέρνηση κάτι πολύ απλό. Πρώτον, να διαμαρτυρηθεί απέναντι σε επίσημες ή μη επίσημες δηλώσεις που λένε ότι μπορούν να επιβληθούν απ' έξω έλεγχοι κεφαλαίων στην Ελλάδα, στο στυλ δηλαδή της Κύπρου. Αυτό τουλάχιστον να διαμαρτυρηθείς. Δεύτερον, θα μπορούσες κάνεις μια δήλωση πάνω από το πτώμα μας. Για να επιβληθεί καθεστώς ελέγχου κεφαλαίων από ξένα κέντρα, Ντράγκη και δεν ξέρω τι άλλο, ή Μέρκελ Ολάντ, πάνω από το πτώμα μας. Εμείς δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Κάτι πολύ απλό. Γιατί έπρεπε να το κάνουν αυτό? Γιατί ο στόχος δεν είναι να μας επιβάλλουν ενδεχομένως τώρα, θα μας το κάνουν κάποτε, όταν θέλουν πλέον θα είναι σε θέση και θα έχουν εκτιμήσει ότι μπορούν να αρπάξουν, ό,τι μπορούν να αρπάξουν από χρηματοπιστωτικά διαθέσιμα της Ελλάδας, αλλά δεν είναι τόσο στόχος να μας επιβάλλουν τώρα ελέγχους κεφαλαίων, αλλά το συντηρούν σε πολύ υψηλό επίπεδο για να τρομοκρατούνται οι tour operators και αυτοί που κάνουν δουλειές με την Ελλάδα, δηλαδή αυτοί ας πούμε για παράδειγμα που έχουν παρεδώσει εμπορικού ισοζυγίου στην Ελλάδα ή πληρωμές από την Ελλάδα ή προς από την Ελλάδα. Οπότε τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι? Φανταστείτε εσείς να είσαστε στη θέση τους. Είσαστε ένας tour operator ή κάποιος που εισάγει, που παίρνει από την Ελλάδα προϊόντα. Και όλος ο οικονομικός τύπος βρίθη από δηλώσεις αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερμανίας, της Γαλλίας και αναλύσεις επί αναλύσεων ότι ο Σονούπο και με δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών, που κανονικά αν ήμασταν ευγνωμούμενη πολιτεία θα πρέπει να τους είχαμε στήσει στον τοίχο αυτούς τους τύπους, ο εισαγγελέας θα πρέπει να τους είχε αρπάξει, τους είχε χώσει μέσα στη φυλακή, αλλά ξέρετε ποιο εισαγγελέα, σε ποια χώρα, ποιο δίκαιο, αφήστε τώρα. Λοιπόν, εσείς τι θα λέγατε? Στέλνω τουρίστες στην Ελλάδα. Δεν θα πρέπει να πληρωθώ εγώ για αυτήν την ιστορία? Θα πρέπει. Σε ποια τιμή θα πληρωθώ, όταν δεν ξέρω αν θα μου επιβληθεί, αν θα επιβληθεί ΦΠΑ? Εάν για παράδειγμα του στέλνω με 4% ΦΠΑ και μου πάει στο 23%, πώς εγώ θα πληρωθώ μετά? Θα μπω μέσα? Δεν θα μπω μέσα? Θα μπω. Αν μου επιβάλλουν και capital controls από πάνω, πώς θα με πληρώσει ο κακομοίρης αυτόν με το, που του έχω στείλει εγώ τους τουρίστες? Ή αγοράζω ή στέλνω προϊόντα στην Ελλάδα και αυτός που θα πρέπει να με πληρώσει το επιβληθεί capital control. Πώς θα πληρωθώ εγώ? Αλλά να γιατί έχουμε 25 με 30% πτώση κρατήσεων, δηλαδή ακυρώσεις κρατήσεων, ειδικά στα μεγάλα ξενοδοχεία, στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, γιατί εκεί είναι τα μεγάλα πακέτα. Και γι' αυτό έχουμε τρομακτικό πρόβλημα στο εξωτερικό μας εμπόριο. Το εξωτερικό εμπόριο αυτή τη στιγμή καταραίει. Ήταν που ήταν μαύρο χάλι, καταραίει. Προσέξτε τώρα, εάν πάμε στο φθινόπωρο με μια οικονομία που δεν μπορεί καν να εισπράξει ή να δημιουργήσει εισόδημα από τον τουρισμό, τότε φανταστείτε την κατάσταση που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το φθινόπωρο και μετά. Μία περίοδος έχει μείνει στην Ελλάδα για να δημιουργεί εισόδημα. Ελάχιστο, μηδαμινό, αλλά δημιουργεί. Ο τουρισμός. Η τουριστική περίοδος. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Τα κλεισίματα των εταιριών, οι αρνήσεις πληρωμών, στάση πληρωμών δηλαδή στο εσωτερικό και όχι μόνο του δημοσίου προς τους πολίτες, αλλά και των επιχειρήσεων προς εργαζόμενους, προς προμηθευτές, προς. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Φανταστείτε πόσες οικογένειες θα καταλήξουν σε πείνα. Σε κατάσταση πείνας. Γιατί αυτό που τους διαφοροποιεί αυτή τη στιγμή είναι το ελάχιστο μηδαμινό εισόδημα που διαμορφώνεται είτε απευθείας είτε από σπόντα από την τουριστική περίοδο. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μόνο. Αυτός είναι ο στόχος των δανειστών. Να εξοντώσουν κυριολεκτικά και να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία προς το τέλος του χρόνου σε πλήρη παράλυση. Σε πλήρη παράλυση
όπου δεν αποκλείεται όχι μόνο πιστωτικό επεισόδιο, αλλά και κατάρρευση. Και σε όλα αυτά παίζει πάντα και το εθνικό θέμα και κάποιο από τα εθνικά θέματα. Κάποιο δηλαδή σοβαρό εθνικό πρόβλημα. Έτσι, όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Μπάτε σκύλια, λέστε. Και ο Υπουργός Άμυνας στο Αμπουντάμπι. Έτσι, για μπάνια μην ανησυχείτε. Δεν. Τώρα, στα μπάνια. Έχει κάτι καρχαρίες εκεί. Γι' αυτό κάνουν μπάνια στο Υπουργείο. Κάνουν μπάνια στην πισίνα του ξενοδοχείου. Έχει κάτι καρχαρίες εκεί που δεν υπολογίζουν τίποτα. Μακάρι να μας γλιτώσει. Κάνεις καρχαρίες. Μπας και του κάνω μνημείο ολόκληρο. Έχει κάτι τίγρης εκεί, καρχαρίες. Υπολογίζουν. Τους βλέπουν τα θρεφτάρια τους υπουργούς και ακονίζουν τα δόντια τους. Αλλά δεν πέφτουν στη θάλασσα πανάθεμά τους να βρουν κανένα εκεί να πάνε τους. Να γλιτώσουμε κι εμείς, δηλαδή. Τίποτα άλλο. Σου λέω, πώς δούμε, ελεύθερες διακοπές στα ελληνικά νησιά ο καρχαρίας που έφαγε τον καμένο. Δηλαδή το φαντάζεσαι. Τσάμπα διακοπές και μάλιστα θα του φτιάξουμε και ειδική προσέλκυση στις, στις περιοχές όπου κάνουν μπάνιο Βαρδινογιάννηδες, πώς το λένε, Κυριακού, ιστορία, όλοι. Κάνουν μια συμφωνία με το είδος. Είναι μια και αυτή η λύση, έτσι. Και αν κάνουν στις πισίνες, υπάρχουν και υπόγειες διαδρομές. Υπάρχει και ο Καρχαρίας, ο Βούβαλο Καρχαρίας, ο οποίος μπορεί να είναι μικρός, το μάτι σου είναι μικρό, αλλά τέλος πάντων μικρός, αλλά είναι ο Καρχαρίας ο οποίος είναι και σε θαλάσσιο και σε νεροπισίνας. Αυτός δράει ιδιαίτερα στον κόλπο του Μεξικού και τρώει πολλούς ανθρώπους. Λέω, πώς φέρουμε κανέναν, μας κλειτώσουμε κανέναν, δηλαδή θα τους βάλουμε μια υπόγεια σειρά για να βγαίνουν στις πισίνες. Θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Λοιπόν, ας πάμε τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Τι μικρό μουσικό διάλειμμα, εδώ έχουμε ξεφύγει τελείως. Οπότε αφήσουμε, ναι, να αφήσουμε σήμερα. Να ολοκληρώσουμε εδώ σήμερα, το ολοκληρώσουμε εδώ, μου αρέσει η λέξη. Αύριο θα συνεχίσουμε. Μην ξεχνάτε ότι ο Αντέρος έχει πλέον γη, υπάρχει στα κεντρικά μας γραφεία. Μπορείτε να το ζητάτε ή να το παραγγέλνετε στα τοπικά γραφεία του ΕΠΑΜ, στους πυρήνες του ΕΠΑΜ σε όλη την Ελλάδα για να τον παραλάβετε από εκεί. Στην πορεία θα έχουμε και κάποιο τηλέφωνο που θα μπορεί να γίνεται και παραγγελία με αντικαταβολή. Ναι, μπορεί να γίνει και όλα, να ξεκινήσουμε από καταρχήν με το τηλέφωνο αυτό που είναι εδώ της γραμματείας που μπορεί να παίρνουν στο 210 δηλαδή 34-28-676 ώστε να μπορούν καταρχήν τουλάχιστον όποιος ενδιαφέρεται είτε για συνδρομή στον Αντέο είτε να παραλάβει αντίτυπο μέχρι τουλάχιστον ναι. Να μπορούμε να ανακοινώσουμε και από ποια βιβλιοπολία μπορεί να το βρίσκει κανείς, κυρίως του κέντρου της Αθήνας. Okay. Αύριο πάλι τα νεότερα, να είμαστε μαζί. Καλό σας απόγευμα. Αντίο σας. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.